Καλησπέρα, κλειστό των Μελισσίων, Master League, πιστολιά. Γέρα Γαστός, πιστολιά. Γιόλιος, ήθιστε να δημιουργήσει το πρώτο καλάδι της ομάδας του. Συγνά πυκνά. 2-0. Απάντηση. Προβάδισμα από Ιωαννίδη για τα πιστόλια. Μετά την ισοφάριση, η οποία ήρθε από τον Σαρακινό. Γόρος, άλλα χαμηλά. Σαρακινός για τρεις. Με ταπλό παρακαλώ. Προβάδισμα για τους Hawks. 5 προσωπικούς πόντους στο νούμερο 4. Σαβαρέλη βλέπει το καλάθι. Οι παίκτες των δύο ομάδων, και συγκεκριμένα οι παίκτες με τον αριθμό νούμερο 4 στη φανέλα. Γορός. Ουσιαστικά ο Πικάσης πέταξε την μπάλα εκτός ισορροπίας. Ο Ανίδης θα γυρίσει πολύ ωραία, θα πάρει το φάρο τον κόρο. Έφερε στην πρώτη. Ο Ιαρίδης ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά για να μετρήσει. Θέλω το μικρό του Παπαπάπλου από Νίκο Τιμ. 7-52. Του 8-7. Μπάλα από ποιον. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Γιόλιο. Συν 3 διαφορά. Πάνω στο Γιόλιο, ο Γιώργος θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
πλάτα τον Ιωαννίδη, το βάδισμα 4 ποντών από το νούμερο 4 τα πιστολιά, που πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 5 λεπτά της αναμέτρησης. Πατήσει καλά, 15-9 από τον Γιώργο. Πάμε σε ένα time out, 4-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τα πιστόλια θα βγάλουν άλλη μια άμυνα, το 19-9 θα διατηρηθεί, έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Σούδια 3 από τον Κεφαλινό. Κάσης, Γκόρος, προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, τον κλείνει ο Γιώλιος. Παζομλού προκύσει, το φάλο τον κόρο, 1-56. Εδώ σας στόχισε στους δύο πόντων, λοιπόν θέλουν να τρέξουνε, κάσεις για δύο, δεν θα βρει στόχο ούτε τώρα, δεν έχουν ξεκινήσει καλά είναι η αλήθεια. Με το πανίδι στον Κεφαλινό. Το πανίδι στο Κίση. Ο Βουλωμάνος κέρδισε το rebound και στη συνέχεια στο παιχνίδι μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Βάζω γλου για 3. Ούτε τώρα, παράδοξο. Ο Πόπερ τον Φόξ αντί ρυθμό. Αυτός και ο Γιώλιος μπορεί να τα βάζουν όλο το βράδυ. Ιωαννίδη σε ακόμα μια πανέμορφη προσπάθεια. 21-9. 40 δευτερόλεπτα αφεντικά της αναμέτρησης στα πιστόλια. Μέσα 24-9. Σας τα πάμε λίγο για τον Γιώργο και για τον Παζογλου. Αυτού ρυθμό το τραδάκια σε πιανό. Δικά σας το χύσει. 24-9. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Αβαράκη. Αυτός θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Ιωαννίδη. Γρήγορη απάντηση. Ιωαννίδης κάνει ό,τι θέλει. Πάσο Κωσοπολί, Βούλγαρης επιθετικό. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, τα πιστόλια. Ο
Ισπανίδης, Βουλγάρης. Κεφαλιλότια τρεις. Βουλγάρης στο ριμπάου. Ιωαννίδης. Ισπανίδης. Ιωαννίδης θα στοχίσει το ριμπάου από ποιον. Κεφαλιλός. Βουλγάρης. Ρόλου πάσα. Το ίδιο και ο Ιωαννίδης. Πασάρισε αντίπαλο. Ο Βαράκης θα πάρει το φάουλ, το κρατήσει. Σε μια εξαιρετική προσπάθεια προσωπική, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 28-11. Η απάντηση δεν θα έρθει ούτε σε αυτή την επίθεση των Red Box. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και ξεφεύγει από τα χέρια τους από πάρα πολύ νωρίς. Ιωαννίδης για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Ο Μάνος θα μαζέψει το rebound. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Ο Παράγκης έλεγε να βρει τον τόρο χαμηλά. Ο κύριος δεν συγκράτησε την μπάλα. Παλιά φρουρά, όρος. Ο Παράγκης, πικάσεις. Ιωαννίδης. Αν μπορούμε να πούμε κάποιο μελανό κομμάτι του παιχνιδιού του, είναι η μη σύνδεσή του με έξω από τη γραμμή των 675. Άλλο να βλέπετε το τραπέζο που να μην το έχει ακόμα. Δικαιολογούνται και όλοι οι υπόλοιποι. Ιωαννίδης τον Τσαπανίδη, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Μποζογλου αστόχησε. Ο Δοστροτήρας, τα πιστόλια. Ο Παράγκης, ούτε τώρα. Ο Λομάνος βρέθηκε στο παρκέ. Ο Λουγάρης δεν τέλειωσε. Δεν του το κάνει το χάτερη μπάλα. Ο
44 και 44. Το 30-11 παραμένει. Η διαφορά στους 21 πόντους. Γκορός, καλάθι και φάουλ. Δύο, 14. Ο Γιώργος στο χαβά του εξαπέλει σε τρίποδη βόμβα. Τρία, 15, 14. Θα κλέψουν και την μπάλα, δεν θα ολοκληρώσουν. Τελειώσει τη φάση, στα δείτε τυχαίρος τώρα εδώ. 35-16. Οι Cox πρέπει να συνέλθουν. Γιολιός. Πολύ όμορφη πάσα στο Βούλγαρη. Αυτός έπρεπε, αν λειτουργήσε πιο γρήγορα, να γυρίσει κατά μέτωπο στο καλά, θα την τελείωνε τη φάση. Καλός. Τώρα ευστοχούν όλοι. 38-16. Μαράκης. Τα παραμείνει. Διαφορά είναι 22 πόντους. Τα πιστόλια δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Καλά, Παράκης. Θα σε αφήσει. Γιόλιος. Επίδεση 14 δευτερολέπτων. Εξά τώρα. Θα γυρίσει από κάτω, θα πάρει το φάουλ. Στη δεύτερη, 38-17 το στάθη.
Άμεση απάντηση από τον Γκεφ. 40-17. Στη φάση έχουν φάει 40 πόντου σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, τότε λέει όλα. Για δύο ελεύθερες βολές, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο στην δεύτερη. Δέκα δευτερόλεπτα. Λιόλιος. Του αρέσουν αυτά τα buzzer beaters, στην εκνοή επιθέσεων. Δεκαλέπτον, πόσο μάλλον να τελειώνει ένα παιχνίδι. 40-18. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πιστόλια μπροστά με 22 πόντους. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Κάκι πάσα. Παράγκης. Μπάλα χαμηλά. Λεμάνος, αστοχίσει. Λιόλιος. Ριμπάνω από ποιον. Σε δύο πόντων. Θα βρει στόχο. 43-18. Διονυσίου έφτασε μόλις στο γήπεδο και πάει και κάτι σπίτι για να δει Παναθηναϊκό, είμαστε σίγουροι. Κάσης. Κούσεις. Καλώς θα πετύχει το καλάθι, 40. Πέντε 21.
20 λέγεται κεφαλινός. Και ποιος έβαλε το τρίποντο τώρα το 21 από τους σκοτς. Έξω το Σαμαράκης. Και στις δύο. Θα πάει μέχρι μέσα. Και θα καθαρίσει, θα πω συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μάνος θα στοχίσει και θα μαζέψει, πάρει και το σκριν, ρεκούσεις. Εκείνος θα μαζέψει και αυτός με τη σειρά του. Α, ήταν και οι δύο οι Παπαδιονυσίου. Η Κάση θα μαζέψει το rebound. Out. Το time out τελείωσε. Ο Γκόρος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Τον Ιωαννίδη, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση απόψε, 50-23. Με εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο κυρίως, αυτός ο Λιόλιος. Θα το κάνω λάθος, έβαλαν όλους τους πόντους της ομάδας του στο πρώτο δεκάλεπτο. Και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 52-23. Δεν θα βρει στόχο, ριμπάντα από ποιον, Γκόρο. Θα πάρει το φάρο το Βούλγαρη. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
Έφερα στην πρώτη. Έφερα στην δεύτερη. 52-25. Τα πιστόλια βάλουν ένα τέλος όσον αφορά τον ηγητή. Απ' την αρχή του παιχνιδιού δεν άφησαν κανένα περιθώριο. Ο Ιαννίκης στο παραβά του. 54-25. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου κατά την άποψή μου. Θα στοχίσει σε κακό βράδυ. Εδώ με τον Fox. Και δόλιο στη γωνία για τρεις. Μέσα και αυτό. 57-25. Ο Ιωαννίδης έχει αρχίσει και μοιράζει και πάσες. Τρίποντο. Το πούζο γλου χωρίς τρίποντο σε παιχνίδι. Φαγητό χωρίς αλάτι. Γιώλιος, ριμπάτο τον Βουλγαρί, εμείς για τρεις, πάλι Στεφάνη. Παπαδιονυσίου στον πάγκο. Χαρούμενοι. Η ομάδα τους κέρδισε απόψε. Κερδίζει και η δεύτερη ομάδα τους. Μια χαρά. Ωραία Κυριακή. Βουγγαρίς. Τσαμπανίδης θα στοχίσει. Τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 57-33. Τρεις.
εξαιρετικός, 60-33, πήρε τη σκητάλη από τον Ιωαννίδη. Πάμε, παιδιά, για την διακοπή και θα παλέψουμε για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Όλα έτοιμα. Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Καλάθι. Νέο από τον Ιωαννίδη. Τα 2-35. Ο Κέφα στόχησε, η μπάλα αυτή συστημένη στα χέρια του Γκρεκούση. Μπορός πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει την αγάπη. Του Ανίδης άστοχος. Ρεκούσεις 64-35. Ο Κεφ μάζεψε, Γκρεκούσης νέο σουτ. Βουλγάρης νέο επιθετικό. Τυπική διαδικασία ότι παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ ώρα. Είπαμε MVP, ο καλύτερος παίκτης του κηπέδου και στις δύο πλευρές. Γκορός θα στοχίσει. Το Κέφ στο αμυντικό. Τι ακριβώς έγινε τώρα.
Μίνο Βουλωμάνος. 62-30, 64-30, συγγνώμη. Ιωαννίδης για 2. Αστοχός. Παπαράκης. Μπόρο. Για 3. Τι παιχνίδια κουράνει η μπάλα τώρα. Ιωαννίδης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 66-39. Θα βαράξει, θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα. Ο Ρεγκούς δεν θα καταφέρει να συνδυαντήσει την μπάλα. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν καθένα από τους δύο πάγκους. Καβαλίδης και Ρεκούσης. Η μπάλα δεν βρήκε στεφάνι. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. 66-39 θα παραμείνει. Καλάθι από τον Σαμανίδη. 68-39. Σαρακινός, Σαβαράκης, από 45. Όχι, Ιωμάνος. Σύντα 8-42. Βρεκούσης. Θα στοχίσει. Κεφ. Βρεκούσης. Για 2. Εύστοχος. 70-42. Παράγκης. Θα περάσει ο Σαραγκινό, θα γυρίσει εκείνος. Δεν θα βρει στόχο. Παίρνουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του αγώνα. Κεφ, στη διατρής. Χρήστοχο, ο Διακουμάκης και με τη βοήθεια της τύχης πανηγυρίζεται δεόντως από όλο τον πάγκο. Κουλωμάνος θα εξτοχίσει. Ρεκούσης. Καλάθι και φάουλ.
75-44, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Πάρουν την επίθεση, υπάρχει χρόνος. Το 75-44 από ό,τι φαίνεται θα είναι και το τελικό σκορ. Τα Πιστόλια θα πάρουν μια νίκη με βρίσκορ 31 πόντους παρακαλώ. Πέρα για πέρα δίκαια. Το σκορ μιλάει από μόνο του. Πιστόλια λοιπόν για να καθώς 75-44.